ΑΦΙΣ.KL. ΑΦΙΣ Κλαπάνια ΔΕΕ. Συνεχώς δίπλα στον αγρότη. Ένα φιλανθρωπικό μπαζάρ λαμβάνει χώρα από το Σάββατο στο γνωστό καφέ της πόλης Σωσερών. Πρόκειται για μια κίνηση του ειδικού σχολείου, το οποίο οι μαθητές εκθέτουν χριστουγεννιάτικες δημιουργίες με σκοπό να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η προσέλευση των σαραίων μέχρι και σήμερα είναι αρκετά ικανοποιητική, ενώ η έκθεση θα παραμείνει για λίγες μέρες ακόμα ανοιχτή. Τα παιδάκια μας εδώ, όπως βλέπετε, έχουν κάνει πάρα πολλά έργα. Το σχολείο μας έχει εργαστήριο κυροπλαστικής, υφαντικής. Δεν τα θυμάμαι όλα, την αλήθεια τη λέω, τώρα δεν μου έρχονται δηλαδή, τώρα σβήστε κάποια. Το μπαζάρ μας ξεκίνησε το Σάββατο 12 και θα τελειώσει την παραμονή των Χριστουγέννων, 24 του μηνός. Ήδη είμαστε ευχαριστημένοι από την κίνηση, ειδικά το Σαββατοκύριακο, θα δείξει τώρα από εδώ και πέρα. Σας καλούμε όλους να έρθείτε, είναι πολύ φτηνά τα περισσότερα από τα δωράκια μας. Με αυτά τα λίγα χρήματα που θα μαζέψουμε ενισχύουμε οικογένειες των παιδιών μας, οι οποίες πραγματικά έχουν μεγάλη ανάγκη, όπως και θα αγοράσουμε και υλικά για τα εργαστήρια του σχολείου μας. Ναι, με τη βοήθεια των δασκάλων, αλλά και τα ίδια τα παιδιά. Πραγματικά βοηθάνε πάρα πολύ και συμμετέχουν, και αυτό είναι το πιο σημαντικό στο όλο θέμα. Έτσι, το θέμα είναι να μάθουν τα παιδιά αυτά κάποια πράγματα για να μπορέσουν κάποια στιγμή, αν είναι δυνατόν, να ανεξαρτοποιηθούν μέσα εισαγωγικά, με τη δική μας πάντα προστασία. Σήμερα την έκθεση επισκέφτηκε και η σύζυγος του υποψήφιου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνη Γεωργιάδη, Ευγενία Μανολίδου, η οποία και βρέθηκε στις Σέρες με αφορμή την προεκλογική επίσκεψη του σύζυγου της. Η κυρία Μανολίδου, αφού έμεινε ενθουσιασμένη από τις δημιουργίες των παιδιών, αγόρασε και χριστουγεννιάτικες συνθέσεις από κερί, με σκοπό να βοηθήσει και εκείνη με τη σειρά της την κίνηση αγάπης προς τους συνανθρώπους μας. Έτυχε στα πλαίσια της επίσκεψής μας στις Σέρες να δω αυτή την πολύ όμορφη έκθεση των παιδιών. Πάντα στηρίζω αυτές τις προσπάθειες, γιατί γνωρίζω πολύ καλά πόσο δύσκολη είναι η δουλειά που κάνουν και των παιδαγωγών που τα αναλαμβάνουν, αλλά και των ίδιων των παιδιών. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα σε όλους, να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ σήμερα κοντά μας. Ήρθε και η κυρία Μανολίδου και βοήθησε στην Ολύμπη. Ναι. Ναι, και μάλιστα μου είπε ότι το ξέρει το θέμα πολύ καλά. Μου άφησε να καταλάβω ότι το γνώρισε από πολύ κοντά το θέμα με τα παιδιά. Οι εκπρόσωποι της έκθεσης καλούν τους σεραίους την ίδια ώρα να βοηθήσουν αγοράζοντας κάποια από τα εκθέματα. Σας καλούμε όλους. Είμαστε στο Μπρίκι, μας δόθηκε αφιλοκερδός ο χώρος και θα είμαστε, όπως σας είπα, μέχρι παραμονή Χριστουγέννων από τις 11 το πρωί. Το μεσημεράκι συνήθως θα κλείνουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς και η αγορά είναι κλειστή, και το απόγευμα μέχρι το βράδυ.